Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει τα κλειδιά της καμπάνιας αμφισβήτησης του εκλογικού αποτελέσματος στο δικηγόρο του, Ρούντι Τζουλιάνι. Με το θεατρικό του νεοερκέζου δικηγόρου να εκτιλήσεται σύμφωνα με το σενάριο, γεμάτο δηλαδή κατηγορίες χωρίς αποδείξεις. Μαύρη βαφή μαλλιών τρέχει ποτάμι, όπως και ο υδρότας στο μέτωπό του. Το θρίλερ μετατρέπεται αυτόματα σε κωμωδία. The company counting our vote with control over our vote is owned by two Venezuelans who were allies of Chavez, are present allies of Maduro, with a company whose chairman is a close associate and business partner of George Soros. Παρά το παραλήρημα Τζουλιάνι, η πολιτεία της Τζόρτζια ολοκλήρωσε τη διαδικασία επανακαταμέτρησης. Νικητής και πάλι ο Τζο Μπάιντεν με περισσότερες από 12.000 ψήφους διαφορά. Ο εκλεγμένος πρόεδρος και πάλι Λαύρος κατά του Τραμπ. I think they're witnessing incredible irresponsibility, incredibly damaging messages being sent to the rest of the world about how democracy functions. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε το αίτημα για επανακαταμέτρηση από την πολιτεία του Μίσιγκαν, ισχυριζόμενος πως πολύ απλά δεν χρειάζεται να διεκδικήσει νομικά μια πολιτεία που έχει κερδίσει. Η αλήθεια είναι πως στο Μίσιγκαν ο Τραμπ έχασε με περισσότερες από 150.000 ψήφους διαφορά. Candidates don't get to decide who wins elections, voters do. And in this case, the voters of the state of Michigan have spoken. Με τον Τραμπ να αρνείται εδώ και 17 ημέρες την ήττα και να επιδίδεται σε ένα άνευ προηγουμένου μπαράζ τεχνασμάτων για να παραμείνει στο Λευκό Οίκο, ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα έδωσε χιουμοριστικά τη λύση στο πρόβλημα. Well, I think we can always send the Navy SEALs in there to dig them out. Με τις παλινοδίες Τραμπ να συνεχίζονται, το επιτελείο του Τζο Μπάιντεν εργάζεται πυρετωδώς για το σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης. Τα αμερικανικά μέσα αναφέρουν πως οι επίσημες ανακοινώσεις για το Υπουργικό Συμβούλιο θα γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα.